Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρο τρίτο. Για τι πανελλαδικέ εξετάσει που έρχονται, θα μιλήσουμε. Mm -hmm. Θα να δούμε το ψυχολογικό κομμάτι, την ψυχολογία, αν θέλει, μέρη του υποψηφίου. Ah. Μην επαναλαμβάνω εγώ πώ ήμουνα ω υποψήφιο. Μην, μην, μην. Θα τα πω στον Νίκο αέρα. Αυτά που μου είπε προηγουμένω, έχω συγκλονιστεί. Εξομολογή, λοιπόν. Μαζί μα ο Νίκο Παπα-Νικολάου, ο κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη εκπομπή. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Ξέρει, είναι χαρακτηριστικό πάντω ουσιαστικά διαφέρουμε κατά κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια μεταξύ μα και όλοι έχουμε να συζητήσουμε, mm. να μιλήσουμε, να θυμηθούμε για ιστορίε τι οποίε είχαμε στι πανελλήνιες, ah, πανελλαδικέ, ε, εισαγωγικέ. Δεν ξέρω και εγώ πώ τι δηλαδή λέγανε τι εξετάσει τελικά. Ναι. Μου είπε προηγουμένω <laughs> ότι πέρασε πολύ ωραία τι εξετάσει. μου άρεσαν εμπειρία, δεν το βρήκα ψυχοφθόρο αυτό. Είναι τον μπάμπι στο που λέμε. <laughs> ναι, <έλεγα>. μπράβο, <laughs> <ακριβώς>. <laughs> <laughs> αυτό. <laughs Νίκο, καλώ ήρθε, μου ήρθε. Καλώ τα βρήκα. <laughs> καλώ σα βρήκα, πραγματικά. Ξέρεις, είναι, είναι φοβερό πραγματικά το ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ισχύω το 24 mm. και μιλούμε για εισαγωγικέ εξετάσει mm. και για άγχο των εισαγωγικών εξετάσεων, πανελληνίων εξετάσεων, τέλο mm. πάντων πανελλαδικών εξετάσεων, όπω και αν τι έχουμε πει. Έστω και αν τα πράγματα πραγματικά έχουν αλλάξει σε σχέση με τι προηγούμενε δεκαετίε. Και συνήθω λέω, ξέρει, μια έρευνα η οποία υπάρχει και η οποία είναι αρκετά έρευνα, έχουν συμμετάσχει αρκετά άτομα, συγκεκριμένα γύρω στα 6.000 φοιτητέ, οι οποίοι 6.000 φοιτητέ συμμετείχαν σχεδόν όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα τη χώρα, εκτό από το Αριστοτέλειο, το Θεσσαλία και το ΤΕΙ Πειραιά, το παλιό ΤΕΙ Πειραιά τέλο πάντων, Πανεπιστήμιο Πειραιά, όπω λέγεται τώρα. Α, όπου στο συγκεκριμένο έρευνα φάνηκε ότι μέσω σταθμικά τα παιδιά mm -hmm. περνούσαν στην, τους επι... στην τέταρτη του επιλογή, ουσιαστικά δηλαδή με βάση το, το πώ συμπλήρωνα ένα μηχανογραφικό και δεδομένο ότι δεν είχαν πιάσει τι μονάδε αυτέ τι οποίε έπρεπε να είχαν πετύχει. Και από εκεί και πέρα φαίνεται όμω ότι οι ω το τέταρτο έτος θεωρούσαν ότι αυτή η τέταρτη επιλογή ήταν πρώτη επιλογή. Άρα τι σημαίνει, Σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο το, Μπόρεσαν και το αποδέχτηκαν, mm. μπόρεσαν και προσαρμόστηκαν, μπόρεσε και με κάποιο τρόπο η, η ψυχή των 18, των 20 ετών, των 21 ετών με κάποιο τρόπο προσαρμόστηκε. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση που έστω κι αν μεσοσταθμικά περνούμε σε μια σχολή, όχι τη πρώτη μα επιλογή, μετά από κάποια χρόνια μάλλον φαίνεται ότι συνθηκολογούμε, μάλλον φαίνεται ότι την αγαπάμε αυτή τη σχολή. Και νομίζω ότι χαρακτηριστικό τη καινούργια εκπαίδευση η οποία υπάρχει είναι ότι έχει τη δυνατότητα της, ελαστικότητα ελαστικότητας mm. στη σχολή. Δηλαδή να ξεκινήσει από μια σχολή με κάποιο μεταπτυχιακό στη συνέχεια mm. να μπορέσεις να πλησιάσεις κάτι άλλο και πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι και μια κατάκτηση των τελευταίων ετών. Mm. Αλλά ωστόσο συνεχίζουμε και μιλάμε ακόμα για άγχος των Πανελλήνων, έτσι. Άγχος, πραγματικά. Είναι από τις χειρότερες πε περιόδους της ζωής των ανθρώπων, νομίζω. Yeah. Γιατί μας έχουν περάσει ότι ουσιαστικά ε, μέσα σε πόσες μέρες είναι η εξετάσεις, από τις 30 μέχρι τις 28 ας πούμε, έχει ένα μήνα και κρίνονται τα πάντα σε έναν Το Μέλλον μα, ξέρει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Το, ε, προφανώ yeah. και δεν ισχύει. Σίγουρα κρίνεται το παρελθόν μα, το κατά πόσο έχουμε διαβάσει και το κατά πόσο είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Yeah. Προφανώ και δεν κρίνεται το μέλλον μα με τίποτε και αυτό είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, Γιάννη, μίλησε Νίκο. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα σημάδια του Άγχου. Ναι. θα λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να τα ομαδοποιήσουμε σε τρει μεγάλε κατηγορίε. Το πρώτο είναι τα λεγόμενα ψυχοφυσιολογικά σημάδια. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, πονοκέφαλη, mm. πόνι στο στομάχι, από εκεί και πέρα, Πόνη στη συνέχεια στο κεφάλι, ή πόνη στου μη. Στου μη. ναι. Mm. Το δεύτερο, το οποίο είναι, είναι συμπεριφορικά, συναισθηματικά έτσι, συμπτώματα που μπορεί να υπάρχουν, όπω για παράδειγμα, άγχο, πανικό ενίοτε, πανικό mm. ο οποίο δυστυχώ μπορεί να εισβάλλει ε, ακόμα και σε φάσει τι οποίε δεν πρέπει να εισβάλλει, για παράδειγμα την ώρα των εξετάσεων και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Από εκεί πέρα, άσχημο ύπνο, εφιάλτε, συνήθω δυσκολεύονται να κοιμηθούν τα παιδιά, ξυπνούν πιο αργά, άρα λοιπόν χαλούν το ωράριό του, πράγμα το οποίο δεν τα βοηθάει στι εξετάσει. Από εκεί και πέρα, προβλήματα διατροφή. Όλοι λίγο πολύ έχουμε να μιλήσουμε για κιλά τα οποία βάλαμε στι εξετάσει, πιθανά έκτο από σένα, μπάμπι, αλλά όλοι βάλαμε κιλά στι εξετάσει και τα οποία δυστυχώ έμειναν κάποια χρόνια αργότερα και διάσπαση προσοχή η οποία υπάρχει, άρα μη αποδοτικό διάβασμα. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν και τα λεγόμενα διανοητικά γνωστικά έτσι, α, προβλήματα, οποία υπάρχουν, όπου υπάρχουν αρνητικέ σκέψει και ένα συνεχή εσωτερικό μονόλογο, ο οποίο μειώνει το διάβασμα των τελευταίων ημερών, την αποδοτικότητα, μάλλον στο διάβασμα των τελευταίων ημερών, και μα κάνει να είμαστε μη αποδοτικοί. Mm. Και τελικά τι είναι αυτό που μα αγχώνει περισσότερο, η διαδικασία, αυτό που έχουμε κάνει πιο πριν. Τι, τι, είναι, αυτό, τι είναι αυτό που μα αγχώνει. Ε, ξέρεις, θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε διάφορους παράγοντες οι οποίοι μας αγχώνουν. Θα σου έλεγα, η πρώτη φάση είναι α, πιθανά η... Το, το πόσο είμαστε προετοιμασμένοι ή όχι. Αυτό είναι μία αιτία όμω. Από εκεί και πέρα, ξέρει, υπάρχει το λεγόμενο συλλογικό αποθυμένο του Έλληνα, το οποίο σώνει και καλά πρέπει ο Έλληνα με κάποιο τρόπο να υπάρξει μόρφωση, να υπάρξει εισαγωγή σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο το οποίο υπάρχει στον Έλληνα και το οποίο αγχώνει. Δεδομένου ότι αυτή η γενιά ανατρέφεται με γονεί τη προηγούμενη γενιά, η προηγούμενη γενιά έχει ανατραφεί με νοοτροπία των προηγούμενων γενεών, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία περνάει από την πάλι καλά που θέλουν τώρα. Καθάριση. Σήμερα δεν θέλουν όλοι να γίνουν δικηγόροι γιατροι. Προφανώ, νομίζω Ευτυχώς, και σιγά-σιγά ναι. αυτό είναι κάτι που είναι και πάλι αυτό, λέω, κατάκτηση των τελευταίων ετών. Από εκεί και πέρα υπάρχει το άγχο των γονέων, Ξέρεις, Το άγχο των γονέων, mm -hmm. οι οποίοι προβάλλουν τα δικά του συναισθήματα. Είναι χαρακτηριστικό, Ξύση, το πρώτο πληθυντικό το οποίο έχουμε. Δίνουμε εξετάσει, <laughs> διαβάζουμε, δεν δεχόμαστε. Ε, δώσατε εσεί, δεν δώσατε εσεί. <laughs> για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό. Είναι μια κατάσταση δυστυχώ η οποία ξεκινάει από το δημοτικό, αλλά νομίζω ότι κορυφώνεται πλέον στην τρίτη ηλικίου στι mm. εισαγωγικέ εξτάσει. Από εκεί και πέρα, προφανώ η κοινωνική καταξίωση η οποία υπάρχει, την οποία θεωρούσαμε βεβαίω μέχρι πρώτη, ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνική καταξίωση ενό ανθρώπου ο οποίο έχει κάποιο πτυχίο. Και ξέρει, όλο αυτό μεταφράζεται και με το ότι ο γιο μου πέρασε στη νομική σχολή, ε. ο γιο μου πέρασε στην ιατρική σχολή. Εσεί που περάσατε, έρχεται και η δεύτερη <laughs> ερώτηση. <laughs> εσείς, ναι. Το εσεί, βεβαίω, γιατί ανάλογα με το εμεί πηγαίνει και με το εσεί. Προφανώ υπάρχει κριτική φίλων και συγγενών, ξέρει. Ειδικά με τα social media το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου κάποιο διαφημίζει εντό εισαγωγικών τι μονάδε τι οποίε επέτυχε και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι ποιοί τίτλοι παλιότερα ε, δεδομένα το ότι δεν υπήρχαν τα προσωπικά δεδομένα, ποιοί τίτλοι στι σε εφημερίδε σε επιτυχωντε στην τάδε σχολή, οι βραβεύσει από εκεί και πέρα, οι οποίε μπορεί να υπάρχουν από κάποιου συλλόγου. Βραβεύσαμε τα παιδιά και σκέψου κάποιο παιδί το οποίο δεν είχε την ευτυχία να περάσει σε κάποια σχολή τουλάχιστον το ότι δεν βραβεύτηκε. Ε, είναι όλη μια κατάσταση η οποία γενικότερα πιέζει, άρα είναι μια. μια... Μια, μια κοινωνική πίεση, θα έλεγα, mm. η οποία υπάρχει και βεβαίω πίεση σε προσωπικό επίπεδο, η οποία υπάρχει άμεσα και ξεκάθαρα από την οικογένεια πριν από όλα. Λοιπόν, πάμε και στο τι πρέπει να αποφεύγει. Φεύγουμε mm -hmm. στον εξεταζόμενο πλέον. Νομίζω μα έχει και ένα δωδεκάλογο, έτσι. Έχω ένα νίκο. δωδεκάλογο, ξέρει ακριβώ. Το οποίο θα λέγαμε <laughs> ότι ο είναι το πρώτο πράγμα του χαρακτηριστικό, το οποίο το λέμε. Πολύ συχνά και θα έλεγα ότι είναι ό,τι πιο άχρηστο, ό,τι πιο έτσι, κοινότυπο, το μην αγχώνεσαι. Ά, Βλέπουμε ναι. κάποιον αγχωμένο, όχι μόνο στι τάσει. γενικότερα σε ε. Γενικότερα μην αγχώνεσαι. Το μην αγχώνεσαι δεν λέει και τίποτα. Ουσιαστικά <laughs> αυτό που του λέμε εκείνη τη στιγμή είναι ότι εγώ έχω καταλάβει ότι είσαι πάρα πολύ αγχωμένο. <laughs> Άρα λοιπόν ε, είναι καλύτερα να του πούμε: Πήγαινε μια βόλτα, μίλησε με κάποιο φίλο σου, κάνε ένα διάλειμμα, με κάποιο τρόπο τουλάχιστον να το επόμενο είναι τα επίθετα τα οποία υπάρχουν και τα mm. οποία υπάρχουν δυστυχώ απέναντι σε αντεκλήσει, δεδομένου ότι μιλάμε και για μια περίοδο συναισθηματικά φορτισμένη, με θυμό, ο οποίο υπάρχει ενίοτε και αμφιθυμία από την πλευρά του υποψηφίου. Οι οποίοι προφανώ τα επίθετα του στείλαν άξιο, δεν κάνουν τίποτα περισσότερο παρά καταρακώνουν την ψυχολογία του υποψηφίου, yeah. που ήδη δοκιμάζεται σε αυτή τη φάση. Και το δεύτερο το οποίο κάνουν είναι ότι δοκιμάζουν και τη σχέση μα με τον υποψήφιο. Mm. Για παράδειγμα, του γονέα με τον υποψήφιο. Άρα λοιπόν είναι δύο στοιχεία χαρακτηριστικά. Το επόμενο είναι η αντίστροφη μέτρηση. Υπάρχουν 20 μέρε ακόμα για τι εξετάσει, ξέρει. Με κάποιο τρόπο είναι κάτι το οποίο ακούμε. 20 μέρε έμειναν. Τι κάνει από εδώ και πέρα, ε, Το επόμενο είναι τι συμβουλέ. Οι οποίε συμβουλέ ούτω ή άλλω νομίζω ότι δεν βοηθούν ειδικά σε αυτή τη φάση, στην αρκετά θυμωμένη φάση. Και άρα λοιπόν α, δεν κάνουν τίποτα περισσότερο παρά δυναμώνουν την ήδη προπάρχουσα ένταση. Τι προβολέ τι οποίε κάνουμε. Για παράδειγμα, εγώ στα νιάτα μου, όταν διάβαζα τότε, ξέρει, ναι. διάβαζα από το βράδυ μέχρι το πρωί το είχα φάει το βιβλίο. Σε ναι. συγκεκριμένη φάση, βεβαίω, ε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, βλέπουμε κάτι τέτοιο. Οπότε λοιπόν υπάρχει μια ένταση μεταξύ μα. Το επόμενο είναι το πρώτο πληθυντικό αυτό το οποίο λέγαμε, και ενίοτε και δεύτερο πληθυντικό. Εμεί διαβάζουμε, εμεί δεν δεχόμαστε εξετάσει. Ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο σε εκείνη και τη φάση παρά περιγράφουμε στο παιδί το ότι τελικά είναι μια διαδικασία την οποία την κάνουμε εμεί και αυτό. Άρα λοιπόν το παιδί δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά παίρνει το άγχο και το δικό μα και το δικό του. Το άγχο λειτουργεί αθρηστικά με σίγουρα όχι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εμεί διαβάζουμε. <laughs> Ακριβώ. Εμεί διαβάζουμε. Και σε παρατήρηση γίνεται και σε γείτονε. Κάντε ησυχία, εμεί διαβάζουμε. Ναι. Ακριβώ. Ναι. Διαβάζουμε. Ναι. Τι εντάσει στη συνέχεια οι οποίε υπάρχουν. Οι εντάσει οι οποίε μπορεί να υπάρχουν είτε μεταξύ μα, δηλαδή το ζευγάρι μεταξύ του ή τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια μεταξύ του ή από εκεί και πέρα α, οι αντάσει οι οποίε υπάρχουν μεταξύ ημών και των παιδιών. Το επόμενο είναι τι συγκρίσει. Ο Γιώργο τη Βασιλεία από δίπλα διάβαζε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρεις, Εσύ δεν κάνει τίποτα. Ε, ή για παράδειγμα τις αναφορές στο παρελθόν για παράδειγμα όταν έπρεπε να διαβάσεις είχες ξετινάξει το Netflix δεν έκανες τίποτα περισσότερο <laughs> κάτι άλλο χαρακτηριστικό το οποίο <laughs> υπάρχει <laughs> σε αυτή τη φάση Φυστά. ή το αίσθημα ενοχής ξέρεις Πουλήθηκα βρεσί για να μπορέσω να πληρώσω τα φροντιστήρια. Άσου 800 ευρώ μήνα έρχεται αυτή η περίοδο ουσιαστικά για σένα. Είναι χαρακτηριστικό επίση το οποίο λέγεται σε αυτή τη φάση, ειδικά σε θυμωμένε φάσει. Προφανώ δεν υποτιμάμε το εγχείρημα δεδομένου του ότι το εγχείρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι άγχο για τα συγκεκριμένα παιδιά και δεν του λέμε, έλα, εντάξει, δεν είναι τίποτα, πήγαινε εδώ στο και δεν είναι τίποτα. Καταλαβαίνω το άγχο σου, κατανοώ το άγχο σου, είμαι δίπλα σου. Προφανώ από εκεί πέρα δεν είμαι μπροστά σου. Δεν δίνουμε, όπως είπαμε, εξετάσεις. Και από εκεί και πέρα όχι στις δυσίονες ε, 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 εξιστορήσεις οι οποίες υπάρχουν του παρελθόντος. Για παράδειγμα, ξέρεις, εγώ στα νιάτα μου όταν πήγα να... και έδωσα έπαθα πανικό και δεν έκανα τίποτα. <laughs> μπλόκαρα εκείνη τη στιγμή. Ή ο αδερφός σου πέντε χρόνια πριν μπλόκαρα και τελικά στη φυσική δεν πήγε καθόλου μα καθόλου καλά. Α, άρα λοιπόν... Είναι, είναι έτσι χαρακτηριστικά κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν και ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Θα έλεγα ένα τελευταίο το οποίο πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι δεν πρέπει να συνοστιζόμαστε έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Α, Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Τόσα χρόνια μετά βλέπω ναι. ακόμα γονεί, πατεράδες, ναι. μανάδες, οι οποίες βρίσκονται, συνοστίζονται έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι λειτουργεί αθρηστικά το άγχο για το παιδί. Το παιδί σε εκείνη και τη φάση αγχώνεται όχι μόνο για αυτό που γράφει, αλλά και για αυτόν τον οποίο βρίσκεται Απ' έξω από το εξεταστικό κέντρο. Άρα λοιπόν δεν θα βοηθήσουμε σε τίποτα το παιδί. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μια δική του διαδικασία η οποία πρέπει να την οργανώσει, πρέπει να την βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο στο χρονικό διάστημα αυτό το οποίο απομένει. Και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο να σταθούμε δίπλα του και όχι μπροστά του, όπω λέγαμε. Αποφεύγουμε, το ξεκαθαρίζουμε, το συνοστισμό έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Δεν βοηθάει ούτε εμά, ούτε το παιδί, ούτε τη σχέση μα. Τι συμπεριφορά πρέπει να έχει η οικογένεια για να βοηθήσει τα παιδιά. Ναι, <laughs> ξέρει. Θα λέγαμε σε πρώτη φάση ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέγαμε. Ένα ενδιαφέρον με έναν ήπιο τρόπο. Ε, ρωτάμε τι σε αγχώνει περισσότερο, τι είναι αυτό το οποίο σε φοβίζει περισσότερο. Yeah. Και ίσω σε εκείνη και τη φάση θα ακούσουμε ε, κάτι αφοπλιστικό από το παιδί, το οποίο με αγχώνει το πώ θα πάω, το τι θα πει η γειτονιά, το τι θα πει ο φίλο μου, το ότι ο φίλο <coughs> μου έχει διαβάσει περισσότερο σε σχέση με εμένα ή ακόμη περισσότερο σε παιδιά τα οποία είναι πιο συνειδητοποιημένα. Στο ότι, για παράδειγμα, ε, ακόμα και το τι θα σκεφτείτε εσεί, ο πατέρα μου και η μητέρα yeah. μου σε σχέση με αυτό. Το οποίο ε, θα ξεκαθαρίσουμε βεβαίω το ότι είμαι δίπλα σου, όχι μπροστά σου. Ξεκαθαρίζω το ότι προσπαθώ να τον πλησιάσω με τη λεγόμενη ενσυναίσθηση, άρα κατανοώ, καταλαβαίνω, νοιάζομαι και νιώθω αυτό το οποίο αισθάνεται το παιδί σε συγκεκριμένη φάση. Μιλώ προφανώ για τα δικά μου πολύ προσεκτικά, το καταλαβαίνω γιατί το έχω περάσει και εγώ κάποια χρόνια πριν. Σίγουρα είναι μια δύσκολη φάση, αλλά ωστόσο ανοίγω και ένα παράθυρο αισιοδοξία, τα καλύτερα έρχονται μετά από ένα μήνα. Θα έχει τελειώσει, θα έχει τη δυνατότητα, νομίζω ότι χαρακτηριστικά τα παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει οργανώνουν ήδη τι εκδρομέ οι οποίε υπάρχουν στα νησιά. Θα δώσει και θα πάρει και κρίσης, φέτος. Η Ιωσή, <χει> η Πάρο, η Σαντορίνη, νομίζω <χει> ότι είναι <χει> νησιά τα οποία είναι δημοφιλέστατα σε σχέση <χει> με, τους, με τα παιδιά τα οποία έχουν δώσει τι εξετάσει. Από εκεί και πέρα, προφανώ, ξεκαθαρίσουμε στο ότι τελικά η εξετάσει είναι ένα σκαλοπάτι για τη ζωή, δεν είναι <χει> το τέλο για τη ζωή. Άρα λοιπόν. Δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο σε αυτή τη φάση παρά αυτό που κρίνεται είναι το παρελθόν μα και η ποιότητα τη προετοιμασία μα. Σίγουρα όχι το μέλλον μα. Σίγουρα δεν είναι το άπαν. Είναι κάτι κοινότυπο, το έχουμε πολλέ φορέ, αλλά οφείλουμε για μια ακόμα φορά. Και ξέρει, κλείνοντα, θα έλεγα ότι ακόμα και η, η φράση, η χιλιοηπωμένη φράση του όλα θα πάνε καλά, που μπορεί να ακούγεται κοινότυπη, νομίζω ότι είναι σημαντικό να την πούμε σε αυτή τη φάση έναν υποψήφιο ο οποίο είναι αρκετά πιεσμένο και αρκετά εγχωμένο. Λοιπόν, η τελευταία τώρα στροφή πριν τι εξετάσει, δηλαδή mm. οι τελευταίε μέρε, είναι το πιο κρίσιμο. Εκεί δίνουμε βάρο. Υπάρχουν κάποιε πρακτικέ οδηγίε που μπορούν να δοθούν στου εξεταζόμενου. Ε, Ξέρει, προκειμένου να μπορέσουμε να οργανώσουμε το συνέστημά μα, θα έλεγα ότι είναι πιο σημαντικό να οργανώσουμε τη ζωή μα σε αυτή τη φάση. Mm. Άρα, οργανώνω την ύλη μου, οργανώνω τη ζωή μου, κάνω αρκετέ επαναλήψει, προσπαθώ να ρυθμίσω τον ύπνο μου. Είναι χαρακτηριστικό σύμφωνα α, με, 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 με τη φυσιολογία το ότι ο ύπνο. Ε, έχουμε μάλλον τη δυνατότητα να κερδίσουμε μία ώρα ύπνο κάθε μέρα. Δηλαδή, αν εγώ κοιμάμαι σήμερα το βράδυ στι 3, φυσιολογικά έχω τη δυνατότητα αύριο να κοιμηθώ στι 2, μεθαύριο στι 1 και ούτω καθεξή. Μην περιμένουμε λοιπόν ένα υποψήφιο, ο οποίο στην προπαραμονή των εξετάσεων θα κοιμάται στι 5 το πρωί, ότι την παραμονή των εξετάσεων θα κοιμηθεί, για παράδειγμα, στι 12 και στι 11. Άρα λοιπόν από τώρα ήδη μπαίνει σιγά σιγά να οργανώνει τον ύπνο του. Κάτι πάρα πάρα πολύ βασικό. Κάνω, όπω είπα, πολλέ επαναλήψει και κάνω και αρκετά διαλύματα. Και ξέρει, είναι χαρακτηριστικό στο ότι στα διαλύματα δεν κάθομαι να διαβάσω κάτι άλλο. Δεν κάθομαι να φορτώσω το μυαλό μου με κάτι Από το οποίο. Φόρτιση. Από φόρτιση ουσιαστικά. Δηλαδή, κάνω κάτι το οποίο με αποφορτίζει, με χαλαρώνει. Κάτι το οποίο ίσω δεν έχει σχέση με το διάβασμα. Χωρό, τραγούδι, βόλτε. Χορό, τραγούδι, βόλτε και ούτω καθεξή. Και καμιά ταινία. <laughs> ταινία. Σίγουρα η οποία όμω θα είναι χαλαρωτική η ταινία, ήρεμη ταινία και σίγουρα όχι ταινία η οποία θα μα πιέσει ακόμα παραπάνω. Ωραία και τη μέρα των εξτάσεων. Ξυπνώ νωρί, Φτάνω νωρί, δεν φτάνω την τελευταία στιγμή, την τελευταία ώρα, γιατί ξέρει: είναι χαρακτηριστικό το ότι το άγχο λειτουργεί αθρηστικά. Ένα yeah. αγχωμένο, ο οποίο ξύπνησε τελευταία στιγμή, ο οποίο έχει πιει ένα τόνο καφέ την προηγούμενη νύχτα, ο οποίο βρίσκεται σε ένταση, ο οποίο φτάνει εκείνη την ώρα το πρωί και δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά να αρχίσει και να ρωτάει: Το έμαθε αυτό, το διάβασε εκείνο. Άρα αποφεύγουμε και τέτοιου. Είδους, μακριά από τα πηγαδάκια. Ακριβώ, μακριά, μακριά από τα μακριά. Μακριά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ο κάθε υποψήφιο να δει το προσωπικό του ρυθμό, το προσωπικό του βηματισμό mm. σε εκείνη και τη φάση, να απομακρυνθεί από τα πηγαδάκια, να σκεφτεί σω τα ωραιότερα τα οποία έρχονται και όχι σίγουρα να εστιάσει την προσοχή του επόμενο σε mm. πράγματα τα οποία έχει διαβάσει. Και άρα λοιπόν να μπορέσει να μπει όσο το δυνατόν περισσότερο ήρεμο σε μια διαδικασία. Προφανώ η οποία είναι πιεστική, προφανώ που είναι αγχωτική, αλλά να προσπαθήσει να την κάνει όσο το δυνατόν πιο χαλαρή γίνεται. Mm. Άρα λοιπόν αποφεύγω και τι παρέ, τι τελευταίε παρέ και τα τελευταία πηγαδάκια τα οποία υπάρχουν και όπου εκεί ακούγονται, ξέρει, διάφορα πράγματα του στυλ Ράδιο Αρβίλα, ουσιαστικά. Τώρα την τελευταία μέρα, Νίκο, τι κάνουμε, διαβάζουμε. Είναι βοηθητικό αυτό το διάβασμα τη τελευταία μέρα. Ε, έχει γίνει μάλιστα συγκεκριμένα έρευνα από κάποιο αρκετά έγκριτο πανεπιστήμιο, το UCLA, όπου έδειξε ε, έρευνα σε 500, 550 φοιτητέ περίπου, όπου είχαν μάλιστα και διαφορετικά φιλετικά, εθνοτικά, κοινωνικά, οικονομικά ε, και μορφωτικά χαρακτηριστικά, όπου έδειξε ότι το διάβασμα τη τελευταία μέρα σίγουρα κουράζει, σίγουρα αποσυντονίζει και σίγουρα είναι ένα διάβασμα το οποίο δεν προσθέτει σε τίποτα, αλλά αφαιρεί κιόλα ολότελα. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι δεν είναι, ε, δεν είναι σωστό, δεν είναι, είναι σημαντικό το να μην mm -hmm. θυσιάζουμε τον ύπνο τη τελευταία μέρα, άρα λοιπόν κοιμόμαστε πολύ νωρί, εφόσον έχουμε φροντίσει να ρυθμίσουμε τον ύπνο μα ήδη από τι προηγούμενε μέρε, αποφεύγουμε την κατανάλωση καφέ ή άλλων διαγερτικών. Ουσιών, από εκεί πέρα ξυπνάμε, όπω είπαμε νωρί, τρώμε πρωινό, προχωράμε, φτάνουμε σχετικά νωρί στο εκστατικό κέντρο και δίνουμε όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα μια διαδικασία η οποία προφανώ είναι μια διαδικασία σε αυτή τη ζωή, μια δοκιμασία σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι το άπαν, δεν είναι το τέλο. Και αυτό ουσιαστικά είναι και αυτό που λέμε. Αν στραβώσουν όλα στο τέλο, μη Ακριβώς. σε νοιάζει γιατί. Υπάρχει. Αν φύγει το ένα, χάσει το ένα λεφόριο, θα πάρει το άλλο. Ακριβώ. Έτσι δεν είναι. Ακριβώ, ακριβώ. Και αν στραβώσει, ακριβώ υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι, υπάρχουν εναλλακτικέ οδοί. Ε, σίγουρα από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλε σχολέ, τι οποίε όπω λέγαμε και προηγουμένω, κάποιο έχει τη δυνατότητα να εισαχθεί, yeah. να τι αγαπήσει και από εκεί και πέρα να φτιάξει το δικό του πλάνο εργασία με βάση κάποιο μεταπτυχιακό ή με βάση κάτι, ε, μια, μια ειδίκευση την οποία θα πάρει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, πολύ έτσι, επίτευμα των τελευταίων ετών από εκεί και πέρα προφανώς οι γονείς αν στραβώσουν δεν, δεν, ε, ε, δεν υπερβάλλουμε στην επιβράβευση του στυλ εντάξει μπράβο δεν έγινε τίποτα ήσουν ο καλύτερος δοκίμας γιατί σε εκείνη και τη φάση υπάρχει μια δυσαναλογία ανάμεσα σε αυτό που βιώνει το παιδί και ανάμεσα σε αυτό που του λέμε το παιδί εμείς εντάξει το καταλαβαίνουμε έκανε ό,τι ήταν δυνατόν καλύτερο, προσπάθησε όσο μπορούσε. Από εκεί και πέρα, α προσπαθήσουμε. Να, να δούμε... όμω τη από την πλευρά των γονιών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το να βρισκόμαστε σε ένα βηματισμό αρκετά αισιόδοξο, καλύτερο σε σχέση με το βηματισμό αυτόν τον οποίο έχει το παιδί σε εκείνη και τη φάση. Σίγουρα δεν πιέζουμε για αποφάσει σε αυτή τη φάση ακόμα. Νομίζω yeah. ότι υπάρχει ένα yeah. καλοκαίρι μπροστά μα, ώστε να πάρουμε αποφάσει, ξαναδίνουμε εξετάσει, ακολουθούμε αυτή τη σχολή στην οποία έχουμε εισαχθεί ή, αν θέλει, προ, 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 προσπαθούμε να πάμε σε κάποια άλλη σχολή του το εξωτερικού, α πούμε. Για παράδειγμα, πράγμα yeah. το οποίο ούτω ή άλλω από εκεί και πέρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι και νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό. το ότι. Μα περιμένει ένα ξένια στο καλοκαίρι, το οποίο πρέπει να χαλαρώσουμε, ούτω ώστε να πάρουμε τι αποφάσει για το τι μπορεί, το τι πρέπει να υπάρξει από εκεί και πέρα. Ξέρει, ε, πολλέ φορέ είναι χαρακτηριστικό, και αυτό το λέω εμπειρικά, ίσω μετά από κάποια χρόνια, όπου έχω μιλήσει με αρκετού υποψήφιου, υποψήφιοι, ξέρει, οι οποίοι ήταν κατά τα άλλα αρκετά έτοιμοι, αρκετά διαβασμένοι, mm. υποψήφιοι οι οποίοι ήταν ε, αρκετά έτσι. Ε, συνειδητοποιημένοι, αλλά ωστόσο ήταν αρκετά ανώρημοι ώστε να μπορέσουν να αφήσουν την πατρική αιστεία. Ήταν λοιπόν υποψήφοι οι οποίοι με κάποιο τρόπο μποϊκόταραν λοιπόν, τη διαδικασία αυτό... των εκτετάσεων λοιπόν, ακριβώ αυτό... γιατί δεν ήταν έτοιμοι να μπορέσουν να αυτονομηθούν. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Αβεβαίω, όπω τουλάχιστον εμπειρικά μπορώ να πω, ότι στη συντριπτική του πλειοψηφία τα συγκεκριμένα παιδιά τη δεύτερη χρονιά τα πήγαν πολύ καλύτερα. Γιατί είχαν οριμάσει και ήταν έτοιμα, περισσότερο έτοιμα να μπορέσουν να αφήσουν την πατρική αίθουσα. Αν υπάρχουν παιδιά που είναι 17, 16, 16,5, 17, 17 χρονών, α πούμε, τώρα, πού να παίρνει αποφάσει στα 17. Ακριβώ. Και του το βαφτίζουμε και αποφάσει ζωή. Τραγικό. Το βαφτίζουμε απόφάσει ζωή. Πράγμα το οποίο πλέον, όπω είπαμε, δεν ισχύει ενώ ισχύει μέχρι παλιότερα. Τουλάχιστον σε εμά. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε στο ότι είναι μία μάχη όπως λέγαμε yeah. από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε στο ότι δεν κρίνεται το μέλλον μα. Απλά κλείνεται η ποιότητα τη προετοιμασία μα και το παρελθόν και τα καλύτερα έρχονται πόσο δεν το μάλλον όταν είσαι μόλι 18 ετών. Α, παπα. Εδώ είναι όταν είσαι 44. <laughs> τα <και> 18. <laughs> και πά, και πάρα... <laughs> λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ. πολύ. Και πολλά ήταν βιωματικά από όσα ακούσαμε. Εντελώ βιωματικά. Και όταν δίναμε εξετάσει και μεταγενέστερα. Ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ. <laughs>